Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το πλαίσιο για την ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνικών απαιτήσεων. Το θεσμικό πλαίσιο του νόμου να ανοίξει το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής, παρακαλώ. Σε κρίσιμες για την αναπαραγωγή διατάξεις του, κρίνεται παροχημένο υπό το φως των δεδομένων της ιατρικής επιστήμης και καθίσταται αναγκαία η μεταρρύθμισή του, για να υπάρξει ένα σύγχρονο και λειτουργικό νομοθέτημα που θα ρυθμίζει ίσως το ομορφότερο δικαίωμα, το δικαίωμα στο να μπορείς να αποκτήσεις ένα παιδί. Ο Υπουργός Υγείας κινήθηκε σε αυτό το θέμα με τόλμη και αποφασιστικότητα. Το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα φέρνει επαναστατικές αλλαγές, ευεργετικές διατάξεις για τις γυναίκες κάθε ηλικίας που θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Έρητα εμπόδια που μας κρατούν πίσω από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ρυθμίζει το πεδίο, όχι με τις στερεότυπες αντιλήψεις του παρελθόντος, αλλά με τα επιστημονικά δεδομένα του παρόντος και του μέλλοντος. Εξυγχρονίζεται το πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και διασφαλίζονται τα δικαιώματα της γυναίκας. Με σεβασμό στις συστάσεις της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διασφαλίζουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το δικαίωμα των γυναικών στην τεκνοποίηση. Τι αλλάζει λοιπόν? Αυξάνουμε το όριο ηλικίας στα 54 έτη, άρθρο 3. Η μέση ηλικία ημινόπαυσης είναι τα 51 έτη. Το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί και τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, καθώς και οι συστάσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε γυναίκες μέχρι 55 ετών. Το ηλικιακό όριο της ενήλικης γυναίκας για την εφαρμογή της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αυξάνεται λοιπόν στα 54 έτη. Σε γυναίκες ηλικίας 50 ετών και μίας ημέρας μέχρι 54 ετών και 0 ημέρες δύναται να εφαρμοστεί η μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μόνο, προσέξτε, μόνο μετά από σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Σε ανήλικα πρόσωπα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση λόγω σοβαρού νοσήματος που επισύρει κίνδυνο στηρότητας για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα τεκνοποίησης. Επιτρέπουμε την κρυοσυντήρηση οαρίων όχι μόνο για ιατρικούς, αλλά και για κοινωνικούς λόγους, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να διατηρήσουν τα οάρια τους και να κάνουν χρήση αυτών όποτε το επιθυμήσουν. Άρθρο 4. Για τη γυναίκα που δεν έχει σχεδιάσει τη δημιουργία οικογένειας ή δεν έχει βρει ακόμα τον κατάλληλο σύντροφο, είναι προτιμητέα λύση από την προσφυγή σε δωρεά οαρίου από δότρια γενετικού υλικού. Είναι αυτονόητο για μια γυναίκα η δημιουργία απογόνων από δικό της βιολογικό υλικό, εφόσον η επιστήμη το επιτρέπει, παρά η δημιουργία οικογένειας από άριο δότριας, διότι λόγω ηλικίας δεν είναι ικανά προς γονιμοποίηση τα δικά της. Είναι προφανές λοιπόν πως η δυνατότητα χρήσης του βιολογικού της υλικού υπερτερεί. Η επιστήμη εξελίσσεται με σκοπό να διευκολύνει τον άνθρωπο και εμπροκειμένου του δίνει τα εργαλεία του οικογενειακού προγραμματισμού. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και τα κοινωνικά δεδομένα μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας, κυρίως γυναίκες, να αναβάλουν την τεκνοποίηση σε μεγαλύτερη ηλικία. Καταργούμε την απαιτούμενη συνένεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση οαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί. Άρθρο 4, παράγραφος 6. Σήμερα, με τον νόμο του 2005, μια γυναίκα που επιθυμεί να προβεί σε κρυοσυντήρηση του γενετικού της υλικού, υποχρεούται να έχει τη συνένεση του συζύγου σε κάθε οληψία. Απαραίτητη διευκρίνηση πως πρόκειται για κατάψυξη δικού της γενετικού υλικού και όχι κοινού γενετικού υλικού γονιμοποιημένου οαρίου, δηλαδή εμβρίου. Ωστόσο, η νομική φύση του γενετικού υλικού το καθιστά και πράγμα και στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Ως πράγμα, διότι από τη στιγμή που βρίσκεται εκτός του σώματος, είναι αυθύπαρκτο και δεκτικό εξουσιάσεως, συνεπώς η διάθεσή του αφορά αποκλειστικά και μόνο το άτομο από το οποίο προέρχεται, ως στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου από το οποίο προέρχεται υποδηλώνει το δικαίωμά του στην αναπαραγωγή, αλλά και το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού του. Για το λόγο αυτό καταργείται η απαιτούμενη συνένεση του συζύγου για την κρυοσυντήρηση οαρίων από τη γυναίκα που το επιθυμεί.
επιτρέπεται στη διαζευγμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων οαρίων της χωρίς τη συνένεση του σύζυγου. Άρθρο 4, παράγραφος 7. Ένα κρίσιμο ζήτημα για τις γυναίκες που είχαν συγκεντρώσει το δικό τους γενετικό υλικό εντός γάμου και ο νόμος με τη λύση του γάμου προέβλεπε την καταστροφή του. Αντιλαμβάνεστε πως η ηλικία της συλλογής του γενετικού υλικού καθορίζει και την ποιότητά του. Η λύση του γάμου μπορεί να επέλθει σε χρονική στιγμή που είτε είναι αδύνατο για τη γυναίκα να συλλέξει εκ νέου δικό της γενετικό υλικό, είτε αυτό δεν είναι κατάλληλο προς γονιμοποίηση. Πλέον τα οάρια που κατάφερε να κρυοσυντηρήσει μέσα από φαρμακευτική αγωγή, χειρουργικές επεμβάσεις και μεγάλο κόστος μπορούν να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν από την ίδια στο μέλλον με σκοπό την τεκνοποίηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσες γυναίκες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία μπορούν να μας επιβεβαιώσουν το πόσο επώδυνη είναι ψυχικά, σωματικά αλλά και οικονομικά. Και είναι ασύλληπτη η απογοήτευση που νιώθουν όταν η διατήρηση ή η καταστροφή του μη γονιμοποιημένου οαρίου τους, που τους κρατά ανοιχτή την πόρτα, την προσδοκία της τεκνοποίησης, εξαρτάται από τη συνέχιση ή την διακοπή της σχέσης τους με τον σύντροφό τους. Ο νόμος αλλάζει αυτή την αδικία. Πλέον αυτό το υλικό δεν καταστρέφεται, αλλά διατηρείται. Και θα μου επιτρέψετε να πω πως αυτή η διάταξη αποτελεί και μια μεγάλη νίκη. Όχι μόνο της γυναίκας, αλλά και μιας κοινωνίας που είχε χιλιάδες γυναίκες δέσμιες σε ένα διανόητα αναχρονιστικό θεσμικό πλαίσιο. Αναφορικά με την τύχη του κοινού γενετικού υλικού, δηλαδή γονιμοποιημένων οαρίων, δηλώνεται εγγράφος από τα πρόσωπα που το καταθέτουν. Καταργούμε το ανώτατο όριο παράτασης στη διάρκεια κρυοσυντήρησης. Για σπέρμα και ορχικό ιστό, οάρια, και οθικικό ιστό, ζυγωτές και γονιμοποιημένα οάρια. Η αρχική διάταξη εισήχθη με τους ιδρυτικούς νόμους της αρχής, το νόμο 3088 του 2002 και το νόμο 3305 του 2005. Στο χρόνο που είχε ψηφιστεί η ισχύουσα διάταξη, δεν υπήρχε η τεχνική της κρυοσυντήρησης με υαλοποίηση. Η τεχνική της κρυοσυντήρησης με υαλοποίηση, δηλαδή της μετατροπής του σε υαλώδη μορφή, προστατεύει το οάριο από την υπερβολική αφυδάτωση και δεν κινδυνεύει από τη δημιουργία κρυστάλλων πάγου. Αυτή η τεχνική εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2008 και πλέον επιβιώνουν πάνω από το 95% των οαρίων, ενώ ελαχιστοποιείται η φθορά από την κρυοσυντήρηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι τα οάρια μετά την απόψυξή τους λειτουργούν φυσιολογικά. Πλέον η διάρκεια κρυοσυντήρησης μπορεί να παρατείνεται για 5 έτη κάθε φορά με έγγραφη αίτηση των δικαιούμενων χωρίς ανώτατο όριο παράτασης. Πρόκειται για μια επίσης λογική απόφαση που υπαγορεύεται από την εξέλιξη της επιστήμης και η νομοθεσία ακολουθεί σε αυτή την περίπτωση την επιστήμη. Έκτο, διευρύνουμε τις επιλογές του δότη. Παρατηρείται παγκοσμίως το φαινόμενο ζήτησης για άρση της ανωνυμίας του δότη ή της δότριας, με το επιχείρημα της κοινωνικοσυναισθηματικής συγγένειας ή της συγγένειας από ετερόλογη τεχνητή αναπαραγωγή, γενετικό υλικό δότη. Πλέον έχει αρχίσει να εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα δωρεάς γενετικού υλικού, κυρίως σπέρματος, όπου είτε ο δότης επιλέγει να παραμείνει ανώνυμος, είτε επιλέγει να γίνει γνωστός, μόνο εάν το επιλέξει το τέκνο μετά την ενηλικίωσή του στα 18 έτη. Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το μεικτό σύστημα είναι η Αγγλία, η Δανία, το Βέλγιο. Πολύ μεγάλη ζήτηση δανεικού γενετικού υλικού σε σχέση με την προσφορά του έχει οδηγήσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες να υιοθετήσουν συστήματα επώνυμου δότη, δηλαδή γνωστού δότη στους λήπτες και στη συνέχεια στο παιδί. Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υιοθετήσει το σύστημα του επώνυμου δότη είναι η Γερμανία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Φιλανδία, η Ελβετία. Στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα σε τρεις επιλογές. Με το νέο νόμο πλέον προβλέπεται πλήρης ανωνυμία δότη-δότριας γενετικού υλικού, πλήρης επωνυμία δότη-δότριας γενετικού υλικού και σχετική επωνυμία, όπου το τέκνο όταν ενηλικιωθεί θα μπορεί να λάβει γνώση των προσωπικών στοιχείων του της δότριας γενετικού υλικού.
Ο δότης προστατεύεται από κάθε αξίωση αναγνώρισης πατρότητας, καθώς και όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή. Διατροφής, κληρονομικά και άλλα. Έβδομο, ιδρύεται και θα λειτουργεί μονάδα ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζα κρυοσυντήρησης με ειδικό εργαστήριο, αποκλειστικά για τα άτομα με HIV. Άρθρο 15. Διασφαλίζεται η δυνατότητα ατόμων που πάσχουν από HIV να υποβληθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ειδικού εργαστηρίου αποκλειστικά για την υποβολή οροθετικών προσώπων στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και επιτρέπεται όταν ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στο παιδί που θα γεννηθεί δεν είναι τόσο σημαντικός ώστε να δικαιολογείται η άρνηση παροχής της απαιτούμενης άδειας, διότι απαιτείται ειδική άδεια από την αρχή για τεχνητή σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται από τον νόμο για θεραπεία. 8. Διασφαλίζουμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των intersex ατόμων, εξασφαλίζοντας την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και της προσωπικότητάς τους. Άρθρο 17. Η προτινόμενη διάταξη εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των intersex ατόμων, προστατεύει τη σωματική ακεραιότητά τους και διασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη του φύλου τους και το δικαίωμά τους στο σωματικό αυτοκαθορισμό. Ταυτόχρονα, η διάταξη στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στα δικαιώματα των intersex ατόμων και διασφαλίζει τον σεβασμό της ιδιαιτερότητάς τους και την κοινωνική αποδοχή τους. Επίσης, ο νέος νόμος κάνει πρόβλεψη για τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο, που τροποποιείται ο ιατρικός όρος από προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, άρθρο 6, για την προσφυγή σε παρένθετη μητέρα όπου η διαδικασία και τα λοιπά θέματα ρυθμίζονται με απόφαση από την Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, άρθρο 7, για τις αρμοδιότητες, τη στελέχωση, τους πόρους και τις επιχορηγήσεις της αρχής, άρθρο 14. Τέλος, προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους γιατρούς και στις μονάδες που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις, άρθρο 20. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσες γυναίκες έχουν περάσει από τη δοκιμασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή από τις αναχρονιστικές διατάξεις της κρυοσυντήρησης, είναι βέβαιο πως θα έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν. Ο πόθος για την απόκτηση ενός παιδιού δεν μπορεί να σβήνει από την αποτυχία μιας σχέσης, ούτε από την αντίληψη πως το οάριο μιας γυναίκας είναι αντικείμενο κοινοκτημοσύνης. Το νέο σχέδιο νόμου έρχεται να κάνει πράξη τα όνειρα χιλιάδων ζευγαριών που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά. Είναι ευθύνη όλων μας να στηρίξουμε αυτές τις αλλαγές. Με σεβασμό στην ηθική, με σεβασμό στην επιστήμη, με σεβασμό στην κοινωνία, με σεβασμό στη γυναίκα. Σας ευχαριστώ πολύ.